Κύμα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η αναγόρευση του Μητροπολίτη Ανθίμου σε επίτιμου διδάκτορα του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τελετή που πραγματοποιήθηκε χωρίς να ανακοινωθεί ως ήθιστε. Πολίτες έχουν ξεκινήσει εκστρατεία συλλογής υπογραφών για την ακύρωση της αναγόρευσης του Μητροπολίτη μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και μέχρι στιγμής πλησιάζουν στις 30.000 υπογραφές των πολιτών. Έχει εκφράσει απόψεις οι οποίες είναι πάρα πολύ άσχημες σχετικά με τους γκέι, γενικότερα για διάφορα ζητήματα και είναι απέσιο. Οπότε δεν θέλεις να μπει στο απειθήτα να γίνει επίτιμος διδάκτορας. Περίπτωση, δεν αρμόζει καθόλου με το πνεύμα του Πανεπιστημίου, όχι. Έχει πει διάφορα πράγματα αυτός κατά καιρούς και δεν συμφωνούσε καθόλου, οπότε όχι, δεν θα ήθελα. Είναι λίγο περίεργο, γιατί δεν ξέρω αν έχει τα κατάλληλα προσόντα για να γίνει καθηγητής ίσως ο κύριος. Μάλλον διαφωνώ. Νομίζω ότι η θεολογία δεν έχει να κάνει μόνο με τον χριστιανισμό. Οπότε ίσως από εκεί δεν συμφωνώ με αυτό. Είμαι γενικά αντίθετος σε αυτή την πολιτική και για μένα σημαίνει καθαρά ότι δίνουν εξουσία στον άνθιμο επειδή το κάνουν αυτό. Δηλαδή αναγνωρίζουν την προσφορά της Εκκλησίας στην παιδεία. Κάτι το οποίο πήγε πίσω τη χώρα αντί να την πάει μπροστά. Δικαίωμά τους είναι. Το ποιον θα αναγνωρίσει ως επίτιμο διδάκτορα ή οποιαδήποτε άλλη είναι θέμα του Πανεπιστημίου. Εφόσον εκρίθη και εγώ νομίζω ότι καλός, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω τον Μητροπολίτη, νομίζω ότι καλός εδώ. Υπενθυμίζεται πως για το ζήτημα αυτό είχε προκληθεί αντιπαράθεση και στο εσωτερικό του Πανεπιστημίου.